και γονείς των παιδιών, σήμερα θέλω να σας δείξω δύο παιχνίδια που μπορείτε να κατασκευάσετε στο σπίτι, οι γονείς μαζί με τα παιδιά, για να παίζετε και να περνάτε δημιουργικά το χρόνο σας. Λοιπόν, το πρώτο που θα σας δείξω είναι το χαλί που περπατάει μόνο του. Η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρω πώς λέγεται αυτό το παιχνίδι, αλλά σκέφτηκα ότι αυτό το όνομα θα του τέριαζε. Πάμε ευθύς αμέσως να σας δείξω πώς το έχω κατασκευάσει και ποιοι είναι οι κανόνες του παιχνιδιού. Είστε έτοιμοι? Λοιπόν, πήρα και ζωγράφισα 4 σχήματα. Ένα τρίγωνο, ένα τετράγωνο, ένα κύκλο και ένα ρόμβο. Το ζωγράφισα εδώ πέρα στο χαρτί μία φορά και μετά το έβγαλα φωτοτυπία. Αν δεν έχετε φωτοτυπικό μηχάνημα μέσα στο σπίτι, μπορείτε απλά να το ζωγραφίσετε. Εδώ έχω βάλει 5 βήματα, άρα 5 φορές συν μία φορά για το ζάρι, γιατί θα έχουμε και ζάρι, άρα 6 φορές θέλουμε το κάθε σχήμα. Και έχω διαλέξει να πάρω ένα ύφασμα, το οποίο μπορείτε να το βρείτε σε ένα ύφασμα που πολύ είναι εύκολο ή μπορεί και να έχει τύχει στο σπίτι σας, και κόλλησα επάνω τα χαρτιά τα α4 με κόλλα. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε, εγώ έβαλα αγλακόλλα, τώρα δεν ξέρω πόσο θα μου κρατήσει, αλλά φαντάζομαι ότι θα κρατήσει και αυτό μπορείς και εύκολα να το μαζέψεις και να το αποθηκεύσεις. Τι μας λείπει? Το ζάρι. Πού είναι το ζάρι? Ήρθε το ζάρι. Λοιπόν, αυτό είναι το ζάρι μου. Εγώ ήμουν τυχερή γιατί βρήκα αυτό το κουτί, ήταν έτοιμο έτσι τετράγωνο, κύβος. Αλλά στο παρελθόν έχω φτιάξει κι εγώ ένα που το έκανα από χαρτόκουτα που είχα στο σπίτι και το κόλλησα στις γωνίες γιατί δεν είχε ακριβώς το σχήμα που ήθελα, οπότε το έκοψα και το είχα κολλήσει στις ενώσεις με σιλικόνη. Και υπάρχει γενικά και στο ίντερνετ, υπάρχουν κάποια σχέδια που είναι πώς να φτιάξετε έναν κύβο, οπότε θεωρώ ότι με χαρτόκουτα που όλοι κρατάμε μπορείτε να φτιάξετε έναν, αν δεν έχετε έναν έτοιμο όπως είμαι εγώ. Τώρα, επάνω βλέπουμε ότι έχει ο κύβος μου, έχω κολλήσει πάλι τα χαρτιά α4, έχω κολλήσει το κύκλο, το τρίγωνο, το ρόμβο, το τετράγωνο και έχουμε όμως ένα θαυμαστικό και αυτό εδώ το σχήμα που είναι μισό τ και μισό χ. Τι είναι αυτά, θα σας εξηγήσω τώρα αμέσως. Ήρθε η ώρα να παίξουμε. Το παιχνίδι αυτό παίζεται από 3 έως 5 παίκτες και λέω 3 ή 5 γιατί χρειάζεται ένας που θα ρίχνει το ζάρι και χρειάζονται άλλοι 2 έως 4 παίκτες που μπορούν να παίξουν πάνω στο χαλί μας. Εδώ εγώ έχω 2 παίκτες οι οποίοι έχουν διαλέξει ο καθένας από ένα σχήμα και έχουν μπει από πίσω του. Συγκεκριμένα έχουμε το ρόμβο και το τρίγωνο. Θα μπορούσαμε να έχουμε 4. Κάποιος θα έπαιρνε τον κύκλο, κάποιος θα έπαιρνε το τετράγωνο. Εγώ τώρα θα ρίξω το ζάρι και κάθε φορά που θα τυχαίνει το αντίστοιχο σχήμα, ο παίκτης που έχει αυτό το σχήμα θα προχωράει. Για να δούμε. Τρίγωνο. Ξαναρίχνω. Α, τι είναι αυτό. Λοιπόν, για να εξηγήσω. Αυτό το σχήμα που είναι μισό τ, μισό χ, σημαίνει ότι ο παίκτης που έπαιξε τελευταίος, στην προηγουμένη περίπτωση είναι ο Θωμάς, μπορεί να διαλέξει είτε να πάει ένα βήμα μπροστά, είτε να διαλέξει έναν από τους υπόλοιπους παίκτες και να τον αναγκάσει να πάει ένα βήμα πίσω. Τώρα όμως, ο άλλος παίκτης μας δεν έχει προχωρήσει ακόμα, οπότε δεν μπορεί να τον πάει ένα βήμα πίσω. Τι θα κάνεις λοιπόν εσύ τώρα? Θα πάω μπροστά. Πολύ ωραία. Πάει ο Θωμάς ένα βήμα μπροστά. Διαφορετικά, αν έπαιζαν και άλλοι 3 παίκτες, θα μπορούσε κάποιον από αυτούς να τους πει: πηγαίνεις πίσω, αλλά θα πηγαίνει και πίσω μπροστά. Συνεχίζει να ρίχνει το ζάρι. Και είναι ρόμβος. Πολύ ωραία. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο να πω ότι νικητής του παιχνιδιού είναι ο παίκτης που καταφέρνει να φτάσει μέχρι το τέλος. Και τέλος δεν εννοώ στο τελευταίο σχήμα, αλλά μία θέση έξω από το χαλί μας. Λοιπόν, μας έτυχε το θαυμαστικό. Τι είναι λοιπόν τώρα το θαυμαστικό? Ότι όλοι οι παίκτες αναγκάζονται να πάνε ένα βήμα πίσω. Πολύ ωραία. Και
συνεχίζουμε λοιπόν έτσι να παίζουμε το παιχνίδι μας. Αυτοί ήταν οι κανόνες, νομίζω ήταν εύκολο και απλό παιχνίδι. Ελπίζω να το απολαύσετε. Είναι αυτό. Είναι ένα παιχνίδι με στόχους. Λοιπόν, είναι ένα πάρα πολύ εύκολο παιχνίδι, το έχω φτιάξει πολύ απλά και εύκολο. Πήρα από ένα βιβλιοπωλείο αυτό το χαρτόνι. Είναι έτσι λίγο πιο χοντρό και έκανα αυτούς τους κύκλους με κοπίδι τους έκανα εγώ, οπότε οι γονείς το κάνουν αυτό για τα παιδιά. Κάποιους κύκλους πιο μεγάλους, κάποιους πιο μικρούς, εδώ βλέπουμε έναν μεσαίο και έχω βάλει βαθμολογία. Τα έχω χρωματίσει με μαρκαδόρ και έχω βάλει τη βαθμολογία 5, 10, 30, 50 και 30, δηλαδή θα έχουμε μπαλάκια, θα τα πετάμε και αναλόγως από ποια τρύπα περνάει, τόσους πόντους παίρνει ο παίκτης που παίζει.